αφού κάναμε και το, την τρίτη άσκηση, την άσκηση 5, σελίδα 77, με το τρίτο διαφορετικό τρόπο, θέλω τώρα να κάνω μία ανασκόπηση της θεωρίας και να πω το εξής. Στην περίπτωση του κομπλεμέντο directo, που είναι εδώ πέρα, στο κομπλεμέντο directo, ουσιαστικά, πάω πάλι λίγο στην άσκηση, όσο αφορά το άμεσο αντικείμενο, το una ιστορία, una κάρτα, una Ελλάδα, που είναι ένα αντικείμενο που έχει γένος αρσενικό και θηλυκό, ουσιαστικά μας ενδιαφέρει μόνο το λόλα και το los las. Δηλαδή πάω πάλι στην άσκηση, εδώ, Ελβίρα cuenta una ιστορία, στην περίπτωση του άμεσου αντικειμένου μας ενδιαφέρει το una ιστορία που είναι la, una κάρτα που είναι la, un Ελλάδο που είναι lo, un reloj που είναι lo, flores που είναι las, su coche που είναι el, el coche, unas postales είναι las, una mano είναι lo, un favor είναι el favor, άρα είναι lo. Un beso, el beso, άρα είναι lo. Άρα, από τη θεωρία, στην περίπτωση του άμεσου αντικειμένου, κρατήστε μόνο το lo la και το los las, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας χρειάζονται, μπορείτε να τα σβήσετε. Άρα, στην περίπτωση του άμεσου αντικειμένου είναι lo la και los las. Μόνο στην περίπτωση του άμεσου αντικειμένου, complemento indirecto, μας ενδιαφέρουν τα με τελέ και τα nos os les. Δηλαδή, στις ασκήσεις, για να γίνεται λίγο πιο κατανοητό, στην περίπτωση, Elvira cuenta una historia a vosotros, a Lola, a ustedes, a su padre, a la profesora, a mí, a ti, a él, a nosotros, a vosotros, μόνο εκεί μας χρειάζονται τα με τελέ και τα nos os les. Στη δε τελευταία περίπτωση, όπου είναι αντικαθιστούμε και άμεσο και έμεσο αντικείμενο, όπα, χάθηκα, εκεί μας ενδιαφέρει, εκεί γίνεται και πιο κατανοητό αυτό που σας λέω, ότι το άμεσο αντικείμενο είναι ή το directo, complemento directo, είναι είτε lo, είτε λα, είτε πληθυντικός λος ασενικό, είτε πληθυντικό λας θηλυκό. Μόνο στο έμεσο αντικείμενο κλείνεται σε όλα τα πρόσωπα. Με τε, εδώ είναι το λε, εδώ είναι το λε, αλλά επειδή είναι λε λο, γίνεται σε λο. Οπότε, σε λο θηλυκό, σε εκείνη, σε λο πληθυντικός ευγενίας. Νος λο, είναι αρσενικό το άμεσο αντικείμενο, ως σε. Άρα βλέπουμε ότι αφού είδαμε όλα τα παραδείγματα, απλοποιούνται τα πράγματα. Το άμεσο αντικείμενο είναι είτε λα, είτε λο, είτε λας, είτε και λος, και το έμεσο αντικείμενο, το complemento indirecto, είναι που έχει όλα τα πρόσωπα. Είναι και το με και το τε και το σε και το λε, μάλλον. Λε, που είναι για το τρίτο πρόσωπο, αλλά όταν αντικαθιστούμε και άμεσο και έμεσο αντικείμενο, το λε γίνεται σε. Ελπίζω τώρα να έχει γίνει πιο κατανοητό. Δηλαδή, όταν αντικαθιστούμε μόνο το έμεσο αντικείμενο, είναι με τε λε. Είναι, το βλέπουμε εδώ, είναι με τελέ, νος ως λες. Όταν αντικαθιστούμε το άμεσο αντικείμενο, είπαμε ότι τελικά είναι μόνο λόλα και λος λας και λος λας. Και όταν αντικαθιστούμε και τα δύο, τότε εκεί θέλει μία προσοχή, γιατί για το μεν indirecto, το έμεσο αντικείμενο, έχουμε με τε σε, είναι το λε που γίνεται σε, με τε σε, και νος ως σε. Και το άμεσο αντικείμενο